Στο πρόσωπο βλέπουμε έναν απλό αγωνιστή. Βλέπω τον Σωτήρη Πέτρουλα, τον Αλέξη τον Παναγούλη, τον Διομήδη τον Κομινό. Τη Λένα, τη Μαρία, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη. Και τόσο άλλα παιδιά που έψω και το πολυτεχνείο. Που περιφρόνησαν το φόβο και το δάνο μπροστά στην ελευθερία. Βλέπουμε τον Άρη Βελθιώτη, τον Μακάριο, τον Βαγγέλη και τον Νερούντα. Ακόμα στον κόσμο σημερινό μας ομιλητή, βλέπουμε τον πολίτη του Σαλβατόρ, του Λίβανο, της Αργεντινής, της Χιλής, της Γιουγκοσλαβίας και του Βιετνάμ, της Παλαιστίνης και της πολιτικής Κύπρου. Χρειάζεται ενότητα και αγώνα. Θα πρέπει να αφήσουμε σε μεγολαιότητες τα καλοκουράκια και τα μικροσυμφέροντα και να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο για τον λαό μας, τόσο καλύτερο για τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Έχει δίπλωμα ιστολόγου με τον λόγο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει δακτορικό από το Πάριο Πανεπιστήμιο. Είναι επίτιμο σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στη διάρκεια τη Χούντα ήταν στέλεχο του αντιδιακτορικού χτυπητικού κινήματο και για όσου δεν το ξέρουν, και μέλο τη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου. Έχει γράψει πολλά βιβλία, ανάμεσα στα οποία έχει γράψει και ποιήση, έχει γράψει για το Πολυτεχνείο. Και ειδικά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φοιτητικού κινήματος ως πολιτικού κινήματος, έχει γράψει το βιβλίο «Φοιτητές και δικτατορία», «Το όνειρο ήταν» και «Από την ελπίδα στην απόγνωση». Επίσης έχει ασχοληθεί με θέματα παιδείας, με ένα πολύ, μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για την παιδεία. Στο βιβλίο του «Το σχολείο κοιτάζει προς τα πίσω», που ίσως αξίζει τον κόπο να αποτελέσει μια επόμενη δήλωση. Να δώσουμε πολλές ευχαριστίες στην διοικητικό υπάλληλο, την κυρία Τινέβη Τιγκόγια, που διέθεσε πολύτιμο χρόνο για όλη την οργάνωση. Την Εθνιέτερη Λικοτσόκα. Τον Εθνιέτερη Λικοτσέτα για όλη την τεχνική υποστήριξη, αλλά και τα παιδιά της φωτογραφικής ομάδας, τον Γιώργο Τομπέλη, την Θεοδόρα την Παπαγιάννη και τον Μεταξάντα Δαλαμπύρα. Έφτασαν όλοι το ελαστικό. Θα ήθελα να προτρέψω τους σπουδαστές για την φοιτητική γιορτή. Στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνουμε, με το καλό, να έχουμε πιο ενεργή συμμετοχή, ίσως και με κάποιο θεατρικό δρόμενο, με κάποια μουσική εκδήλωση. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς είμαστε εδώ να σας δώσουμε όλα τα μέσα και τη βοήθεια να κάνουμε επιτυχημένες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε συνηθίσει να γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο, να μιλάμε μόνο για το Πολυτεχνείο. Όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι σωστό. Όταν μιλάει κανείς για ένα γεγονός μόνο, παίρνει μεταφυσικές διαστάσεις αυτό. Σαν να κατέβηκε κάποια στιγμή από τον ουρανό και έκανε αυτό που έκανε και μετά εξαφανίστηκε. Αυτό το απομακρύνει από τους ανθρώπους. Το θεωρεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητες τις δικές του. Κατά την άποψή μου αυτό δεν έγινε τυχαία. Αλλά στη συζήτηση μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Το αντιδικτατορικό, το Πολυτεχνείο ήταν η κορύφωση και ταυτόχρονα το τέλος του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος που κράτησε 22 μήνες. Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα ξεκινάει τον Ιανουάριο του 1972 και κορυφώνεται τον Νοέμβριο του 1973. Θέλω λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα αποσπασματικά για το όλο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Για να το συνδέσουμε, να το απομυθοποιήσουμε το Πολυτεχνείο με την καλή έννοια του όρου, ώστε να μπορούμε να το κατανοήσουμε και να έρθει πιο κοντά μας και να, αν και για όποιον θέλει, να λειτουργήσει μέσα του. Ξεκινάει από τη νομική και από τη φύση της σχολής. Μάζευμα υπογραφών για να προσφύγουμε στα χουντικά δικαστήρια. Δεν μου ξέφυγε αυτό, χουντικά δικαστήρια. Και ακόμα το πληρώνουμε αυτό. Γιατί δεν έγινε καμιά αποχουντοποίηση ούτε στη δικαιοσύνη.
Ξεκινάνε πάρα πολύ λίγοι φοιτητές και παρόλες απειλές, εν τω μεταξύ μας κάνουν στην ασφάλεια βέβαια, μας δέρνουν, μας απειλούν, μας κυνηγούν και αντί να μειώνεται η πρώτη αντίδραση, ογκώνεται. Ας πω μερικά χαρακτηριστικά εκείνου του κινήματος. Είναι λίγο άγνωστα αυτά. Δεν έχουν παιδιαστεί σχεδόν καθόλου. Δεν είναι συνδικαλιστικό το κίνημα. Δεν έχει αιτήματα. Και κατά τούτο δεν ζητάει κανένα διάλογο με το καθεστώς. Γιατί όποιος έχει αιτήματα, ζητάει διάλογο με το καθεστώς για να τα λύσει.